Σήμερα, εν έτη 2023, που η τεχνολογία έχει κάνει άλματα, το συγκοινωνιακό δίκτυο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Ευθύνη έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που με ιδιώτες και εταιρεία ενοικίασης κατάλληλων λεωφορείων προσπαθεί να μας πείσει ότι αναβαθμίζει τις γραμμές του ΟΑΣ και υποστηρίζει ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα. Ευθύνη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που άνοιξε τον δρόμο στους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να διεκδικούν κερδοφόρο κομμάτι από την πίτα των συγκοινωνιών. Ευθύνη έχει το ΠΑΣΟΚ, που με την πολιτική που υλοποίησε για απαξίωση του ΟΑΣ, συνέβαλε και στις μεγάλες μισθολογικές απώλειες του προσωπικού. Ευθύνη έχουν όλα τα κόμματα που βάλαν την υπογραφή τους στην απελευθέρωση των μεταφορών, ακολουθώντας τον κανονισμό και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι με τέτοιους τρόπους δεν προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες. Αντιθέτως, γίνονται εκπτώσεις σε ουσιαστικά πράγματα όπως είναι η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων. Και στις αστικές συγκοινωνίες επικρατεί η λογική της μείωσης του κόστους και της αύξησης του κέρδους. Οι συγκοινωνίες πρέπει να ανήκουν στο λαό και να υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας. Πρέπει να είναι τακτικές, φθηνές, ποιοτικές, με σύγχρονα και ασφαλή μέσα μεταφοράς. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβιβαστεί ούτε με ιδιωτικά συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων, ούτε με την επιχειρηματική λειτουργία του ΟΑΣΤ, ακόμη και από πλευρά του κράτους. Το ΚΚΕ στηρίζει τους εργαζόμενους του ΟΑΣΤ που διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας για επιβάτες και εργαζόμενους, σύγχρονες υποδομές, σύγχρονα λεωφορεία. Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από σωτήρες. Κανένα όφελος δεν μπορεί να προσμένει από τις κυβερνήσεις που στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και νοιάζονται μόνο για τα κέρδη. Ο λαός πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του για να επιβάλλει το δίκιο του με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, γιατί οι ζωές μας έχουν αξία.